Η διαδικασία της αιμοδοσίας έγινε πράξη προσφοράς και δώρο ζωής για τα μικρά παιδιά της παιδοαιματολογικής κλινικής του Παγνή. Καλλιτέχνες της πόλης και πολίτες έσπευσαν να δώσουν αίμα και να στηρίξουν μικρά παιδιά τα οποία δίνουν το δικό τους αγώνα στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές Μάνος Κοκολάκης, Μάνος Παπαδάκης, Γιώργος Ξυλούρης, Μαρία Κοπανάκη, καθώς και οι ηθοποιοί Βαγγέλης Μαστρογιαννάκης, Χαρά Ζαρονάκη και Μαρίνα Σπανάκη. Έχουμε μαζευτεί εδώ λοιπόν για να συγκεντρώσουμε παρέα με τους καλλιτέχνες της πόλης του Ηρακλείου, αίμα, αιμοπετάλια και δότης μυλού των οστών για τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Η συμμετοχή είναι πάντα εντυπωσιακή και δυναμική στις εκδηλώσεις μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπουμε τον κόσμο ότι συμμετέχει ενεργά, ότι ενδιαφέρεται και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Σημαντική πρωτοβουλία. Το αίμα είναι αναγκαίο για όλους, ειδικά για τα παιδιά που πάθουν από νεοπλασίες. Γι' αυτό πρέπει να σε χαρούμε την παρέα της Αγάπης και την πρωτοβουλία της. Βλέπετε ότι συμμετέχει ο κόσμος. Η αιμοδοσία ενίσχυσε σημαντικά τα αποθέματα αίματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, αλλά στηρίζει και τα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και δίνουν αγώνα ζωής. Στο πλευρό του στέκεται τα τελευταία χρόνια η παρέα της Αγάπης, προσφέροντας ανακούφιση, αισιοδοξία και στιγμές χαράς σε μικρά παιδιά που χρειάστηκε να μεγαλώσουν γρήγορα και αντί για ξέγνιαστες στιγμές, ζουν για αρκετό διάστημα στα νοσοκομεία. Το Σωματείο μας προσπαθεί να στηρίξει τα παιδιά που νοσηλεύονται στην αιματολογική ογκολογική κλινική του Παγνή. Κάνουμε διαφόρων ειδών δράσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η σημερινή αιμοδοσία. Η ανταπόκριση των πολιτών στη δράση του σταθμού αιμοδοσίας του Παγνή ήταν συγκινητική. Ωστόσο, όποιος επιθυμεί να προσφέρει βοήθεια, μπορεί να απευθυνθεί στο σταθμό στην Πλατεία Ελευθερίας. Τώρα η αιμοδοσία λειτουργεί Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 5 με 9 και Σάββατο πρωί σταθερά. Και εκτός από εκεί και πέρα λειτουργεί και τις υπόλοιπες μέρες, αν υπάρχει κάποια συνεργασία με συλλόγους, με άλλες οργανώσεις που θέλουν να δώσουν αίμα για τους ανθρώπους τους.